Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον οικογεννηματά. Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 Κρυό. Ο νέος Μήνας σας κάνει δυναμικού και καταμάχητους σε επαγγελματικά και οικονομικά θέματα. Ο ήλιος από τον τοξότη σας δίνει όθηση σε νέα σχέδια αλλά και ερωτικέ ευκαιρίες, τι οποίες πρέπει να προσέξετε. Εδώ τώρα θέλω να επισημάνω κάτι για τα κρυαράκια μου, ότι ο ήλιος που βρίσκεται στον τοξότη, αλλά και η εμπόλεμη όψη του πλανήτη σας Άρη, στο ζώδιο του Ζυγού, γενικά το πλανητικό σκηνικό, προσέχτε λίγο τη διαχείριση του λόγου. Και πάμε στον Ταύρο. Δύναμη και τόλμη και φυσικά μια γοητεία σε όλου του τομεί τη ζωή σα. Η πρωτομηνιά σα βρίσκει στην καλύτερη φάση. Δώστε έμφαση στον επαγγελματικό τομέα και χαρείτε παρέα με την επιτυχία σα. Φιλικά πρόσωπα, ερωτικά, όλα έρχονται στο προσκήνιο. Οι όψει είναι τόσο ευνοϊκέ για εσά που δεν χρειάζεται παρά μόνο να απολαύσετε. Δίδυμος. Θάρρο αλλά και θράσο. Καλό μήνα φίλοι μου. Πρέπει να κοιτάξετε τα προσωπικά σα θέλω τα οποία τα έχετε παραμελήσει. Ένα θέμα υγεία που σα απασχολεί επιτέλου τελειώνει. Δώστε ευκαιρίε και θα ανταμυφθείτε τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά σα ζητήματα. Και πάμε στο καρκινάκιά μου. Προσοχή, φίλοι μου, κίνδυνο παρεξηγήσεων, παντό τύπου. Δεν θέλει πανικό, αλλά τόλμη και δύναμη. Η σημερινή ημέρα είναι ευνοϊκή για θέματα οικονομικού τύπου. Αφού τελειώσετε με δύσκολε εκκρεμότητε, δώστε προσοχή στον έρωτα. Αυτό βέβαια να ξέρετε ότι και οι όψει τη Ελλάδα που κάθε μέρα γεμίζει ή μπορεί να διάζει, αυτό σα επηρεάζει. Πάντοτε η μπορει να βιαζει αυτο επηρεάζεστε. Επομένω, μην δίνετε πολύ σημασία, χαλαρώστε και απολαύστε. Και πάμε στα λιοντάρια, επιτέλου και μια καλή μέρα για εσά. Καλό μήνα, αγαπητά μου λιονταρίνια, μια και κουραστήκατε τον τελευταίο καιρό. Δώστε προτεραιότητα σε εξόδου παντό τύπου, είτε είναι επαγγελματικά είτε με τα αγαπημένα σα πρόσωπα. Ο έρωτα σα θέλει πρωταγωνιστές. Και πάμε στην Παρθένο, τελειομανία, μια λέξη που σα χαρακτηρίζει. Αφήστε πίσω κάθε τι περιττό και με τη δύναμή σα τα ύψη πετυχαίνετε κάθε δύσκολο στόχο. Δώστε προτεραιότητα σε φίλου αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Από εδώ και μπρο το σύμπαν σα στέλνει πολύ γλυκά δωράκια. Και πάμε στο ζυγό. Άκρο ο ερωτικό ο καινούριο μήνα. Κάθε στόχο επαγγελματικό ερωτικό πετυχαίνεται φυσικά με την τρομερή σα ενέργεια. Οι πλανήτε είναι σύμμαχό σα. Εύνοια παντό τύπου και προσέχετε λίγο τη συμπεριφορά σα. Κίνδυνο παρεξηγήσεων. Και πάμε στο σκορπιό. Νέα πνοή σε σχέδια επαγγελματικά τα οποία σα άφησαν στον τελευταίο καιρό. Φυσικά για καλό σκοπό, μια και κουραστήκατε αρκετά. Ο νέο μήνα σα θέλει νικητέ. Φυσικά θα είστε, αλλά κοιτάτε και λίγο τι παρέε σα και το ερωτικό σα στέρι. Πολλά παραπονάκια θα ακουστούν ναι, τώρα. Και πάμε στον τοξότη. Έντονο το παρασκήνιο, αλλά εσεί με την παιδική σα διάθεση ξεπερνάνε τα πάντα. Μην ασχολείστε με κανέναν παρά μόνο με τον εαυτό σα. Καλοί μου φίλοι, σα στηρίζουν. Τι να σα πω, οι παρέε σα, το τέρι σα, σα ετοιμάζει και γλυκέ εκπληξούλε. Ωραία για χαρά και διασκέδαση, αλλά λίγο προσοχή στον τρόπο που οδηγείτε ή πώ είναι καλύτερα να πάρετε μια απόφαση στον επαγγελματικό σα τομέα. Και πάμε στον εγώ καιρό, οι οποίοι τι κάνουν από τη μία τα επαγγελματικά και από την άλλη η κούρασή σα, η οποία είναι στα ύψη. Χαλαρώστε, δεν θα γλιτώσετε εσεί του πάντε γύρω σα. Νέο πλαντικό σκηνικό σα ευνοεί σε υλικά ζητήματα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και στον έρωτα. Αλλά εδώ θα ήθελα λίγο να πω για του εγώ καιρού ότι επειδή έχετε κουραστεί πάρα, μα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, φροντίστε λίγο τη διατροφή σα, θα τα συζητήσουμε και εκτενέστερα, λίγο τη διατροφή, λίγο μια γυμναστικούλα, κάτι είναι καλό, θα σα βοηθήσει. Και πάμε στον υδροχό. Ερωτικό μήνα, αλλά και πολύ περίεργο. Ο πλανήτη Ουρανό παίζει λίγο με το νευρικό σα σύστημα, αλλά εσεί με ωραία διάθεση, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά, βγαίνετε νικητέ. Χαρείτε απόψε παρέα με τα αγαπημένα σα πρόσωπα και γιατί όχι, σχεδιάστε ένα ταξιδάκι και να χαρείτε ένα γλυκό Σαββατοκύριακο ηχθείες. Η ζωή σας έχει αλλάξει κατά πολύ χάρη στην επιμονή σας. Ο έρωτας πρωταγωνιστή και οι καλοί σας φίλοι σας στηρίζουν. Ο επαγγελματικός τομέας έχει στρώσει, έτσι πρέπει να ασχοληθείτε τώρα με νέα σχεδιάκια, τα οποία ακόμα θέλουν όμως λίγο δουλειά. Το Σαββατοκύριακο χαλαρώστε και δώστε νέο πνοή στη ζωή σας με τη θετικότητά σας στα ύψη. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.